Γεια και χαρά σε όλους! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βιντεάκι. Σήμερα λοιπόν θα μαγειρέψουμε λαχανοντολμάδες κοκκινιστούς, όχι λεμονάτους όπως είναι πιο συνηθισμένο, αλλά κοκκινιστούς. Πραγματικά ένα φαγητό που είναι πεντανόστιμο και αξίζει ο χρόνος που θα διαθέσουμε μέχρι να το φτιάξουμε. Παρόλο λοιπόν που χρειάζεται αρκετή προσπάθεια να φτιάξουμε αυτό το φαγητό και περισσότερο χρόνο από ότι να κάναμε κάτι πιο απλό, εγώ νομίζω ότι μία φορά στο τόσο αξίζει να φτιάχνουμε τέτοια φαγητά, παιδιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Αρχικά κόβουμε το λάχανο από τον κήπο. Φέτος ήμουν τυχερή και γίνανε αρκετά λάχανα έτσι ωραία και μεγάλα. Αν και κάποιοι κάναν την επιδρομή τους, αλλά οκ. Okay, καθαρίζουμε τα φύλλα από τις κάμπτες που τα έχουν τρυπήσει, τα έχουν φάει δηλαδή, και κρατάμε μόνο το καθαρό μέρος για να το μαγειρέψουμε. Βέβαια, όταν είσαι σε χωριό, εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί τα τρύπια φύλλα που έχουν φάει κάποιοι θα τα φάνε τα αρνιά. Οπότε μια χαρά ανακύκλωση γίνεται. Τώρα για το λάχανο, αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα, παιδιά, είναι να του αφαιρέσουμε το κοτσάνι που βρίσκεται κάτω-κάτω. Να ανοίξουμε δηλαδή μία τρύπα μέσα στο λάχανο, να έχουμε αφαιρέσει όλο το σκληρό κομμάτι του κοτσανιού, έτσι ώστε όταν το βράσουμε το λάχανο, όταν το ζεματίσουμε δηλαδή, τα φύλλα να μπορούν να αφαιρεθούν ένα-ένα με μεγάλη ευκολία. Επειδή το κοτσάνι είναι και λίγο σκληρό, δεν είναι και πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία, αλλά με ένα κοφτερό μαχαίρι σιγά-σιγά θα καταφέρουμε να ανοίξουμε αυτή την τρύπα στον πάτο του λάχανου. Στη συνέχεια, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, θα βάλουμε μέσα το λάχανο, θα το γυρίζουμε έτσι λίγο-λίγο από όλες τις πλευρές και με μια τσιμπίδα ή με το χέρι μας, γιατί δεν καίει πολύ το λάχανο εδώ, αλλά καλύτερα με μια τσιμπίδα. Πιάνουμε ένα-ένα τα φύλλα, τα οποία φεύγουν πάρα πολύ εύκολα από το υπόλοιπο λάχανο και τα ακουμπάμε δίπλα σε ένα πυρεξάκι, ένα ταψάκι, οτιδήποτε. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα στην πραγματικότητα είναι να μην τραβήξουμε απότομα τα φύλλα όταν τα ξεχωρίζουμε από το υπόλοιπο λάχανο και σκιστούν, επομένως και θα καταστραφούν. Με απαλές κινήσεις όμως, μια χαρά βγαίνουν και να σου πω και κάτι, αυτή η διαδικασία είναι και λίγο εθιστική, θα το έλεγα. Δηλαδή, κάθεσαι εκεί και με απόλυτη προσήλωση τραβάς ένα-ένα τα λάχανα, λες και πρόκειται για κάποια μαγική ιεροτελεστία. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τον κιμά. Έχουμε ψιλοκόψει ένα κρεμμύδι, μία πιπεριά, ένα πράσο και έχουμε τρίψει στο χοντρό του τρίφτη δύο καρότα, 2 με 3 καρότα, ανάλογα πόσο μεγάλα είναι. Σε ένα βαθύ τηγάνι λοιπόν βάζουμε 500 γραμμάρια κιμά και ρίχνουμε μέσα όλα τα λαχανικά που έχουμε προηγουμένως ψιλοκόψει. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μία κουταλίτσα κοφτή μπαχάρι το οποίο θα δώσει τέλειο άρωμα στον κιμά μας, λίγο καπνιστή πάπρικα, φυσικά ελαιόλαδο και αφήνουμε τα λαχανικά μας μαζί με τον κιμά να τσιγαριστούν. Όταν αυτά τσιγαριστούν, θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια ρύζι μέσα στον κιμά, θα αφήσουμε έτσι 1-2 λεπτά και να τσιγαριστούν όλα μαζί. Θα προσθέσουμε και 3 ντομάτες κόκκινες και όριμες όσο γίνεται τριμμένες ή πολυτοποιημένες μέσα στον κιμά με το ρύζι. Θα ανακατέψουμε λίγο και σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε και λίγο νεράκι από το λάχανο που έχουμε βράσει. Αν δεν το έχουμε πετάξει δηλαδή, θα πάρουμε ένα ποτηράκι νερό μέσα από εκείνη την κατσαρόλα και θα το ρίξουμε μέσα στο φαγητό. Θα προσθέσουμε και μία κουταλίτσα πελτέ, μία κουταλίτσα του γλυκού πελτέ μέσα στο φαγητό, έτσι για να κοκκινήσει λίγο περισσότερο ο κιμάς και θα αφήσουμε το φαγητό μας να σιβοβράσει. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, δεν θέλουμε το ρύζι να βράσει εντελώς, να είναι δηλαδή έτοιμο να το φάμε. Όταν σβήσουμε τη φωτιά μετά από 5 λεπτάκια δηλαδή, το ρύζι δεν θα είναι να το φάμε, ίσα δηλαδή που θα έχει μαλακώσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τρώγεται. Όταν κατεβάσουμε το φαγητό από τη φωτιά μετά από 5-6 λεπτάκια, ρίχνουμε μέσα στη γέμισή μας λίγο άνηθο και λίγο μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένα, ανακατεύουμε και ξεκινάμε τη διαδικασία να τυλίξουμε τους λαχανοντολμάδες. Παίρνουμε ένα-ένα τα φύλλα, τα απλώνουμε πάνω σε ένα ξύλο κοπή, σε μια άνετη επιφάνεια δηλαδή. Βάζουμε μια κουταλιά της σούπας, ίσως λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο ανάλογα το φύλλο και διπλώνουμε τους λαχανοντολμάδες μας προσεκτικά, χωρίς να αφήσουμε κενά, γιατί όταν θα τα βάλουμε να τα ψήσουμε στο φούρνο, θα χυθεί η γέμιση, θα χυθεί δηλαδή το ρύζι και ο κιμάς μέσα από τους λαχανοντολμάδες. Όταν έχουμε τελειώσει με το τύλιγμα, παίρνουμε ένα πυρεξάκι, βάζουμε από κάτω μια καλή στρώση από σάλτσα ντομάτας. Σάλτσα ντομάτας, μια πολύ απλή σάλτσα ντομάτας με φρέσκια ντομάτα, λίγο πελτέ ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Στρώνουμε τους λαχανοντολμάδες μέσα στο πυρέξι, τον έναν δίπλα από τους άλλους, όχι πολύ σφιχτά μεταξύ τους, αλλά όχι και πολύ αραιά, και καλύπτουμε από πάνω με την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας που έχουμε φτιάξει. Είπαμε, είναι μια πολύ απλή σάλτσα ντομάτας αυτή εδώ πέρα. Και θα ψήσουμε το φαγητό μας τώρα στο φούρνο για 20 με 30 περίπου λεπτά, ανάλογα πάντα και το φούρνο, στους 180 βαθμούς.
Το αποτέλεσμά μας θα είναι αυτό εδώ, το πολύ ωραίο καλοψημένο πυρεξάκι γεμάτο κοκκινιστούς λαχανοντολμάδες. Πρόκειται για ένα πραγματικά πεντανόστιμο φαγητό, παιδιά, που αξίζει μια φορά στο τόσο να κάνουμε αυτή τη διαδικασία και να το μαγειρεύουμε και στο σπίτι μας. Και εδώ που φτάσαμε, αν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι, αν δηλαδή βρήκες κάτι χρήσιμο που και γιατί να μην βρήκες, πάτα μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να τα λέμε πιο συχνά.